Κυρία Όλγα Γεροβασίλη που είναι μαζί μας σήμερα. Καλημέρα, κύριε Γεροβασίλη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Έχετε και θέματα μπροστά σας που λένε. Να κλείσουμε ένα θέμα που σας αφορά προσωπικά, πιθανόν, δεν ξέρω. Και επειδή πρόκειται να γίνει κομματική διαδικασία το Σαββατοκύριακο της Κεντρικής Επιτροπής. Και επειδή ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα μπουν και κορυφαία στελέχη στην πολιτική γραμματεία, πρέπει να μπουν. Αυτό σας αφορά, δηλαδή. Θα μπορούσε ένα στέλεχος πρώτης γραμμής όπως είστε εσείς, λόγω του ότι είστε και κυβερνητική εκπρόσωπος, να είστε στην πολιτική γραμματεία του κόμματος. Θα θέλατε, σας έχει γίνει πρόταση. Κοιτάξτε, όχι, δεν έχει συζητηθεί τέτοιο θέμα. Επίσης, νομίζω ότι δεν έχουν συζητηθεί και τα ονόματα τα οποία θα είναι. Υπάρχουν συζητήσεις και διαδικασίες και το Σάββατο. Και σήμερα, ίσως, εκτιμώ. Ναι. Και με την επιστροφή Πρωθυπουργού. Αύριο θα συζητηθούν, νομίζω, αυτές οι υπεραιτέρω διαδικασίες. Εσάς δεν έχετε γίνει, έχει γίνει κάποια συζήτηση? Με μένα προσωπικά όχι. Αυτό δεν αποκλείει τίποτε. Αλλά, γιατί όπως σας είπα, τώρα θα ξετυλιχθεί αυτό. Αυτό το οποίο είναι απόφαση, είναι και νομίζω και σοβαρή απόφαση, είναι ότι στελέχη από τα παλιά στελέχη και από τους πιο έμπειρους είναι χρήσιμο, είναι σκόπιμο, είναι απαραίτητο να βρίσκονται στην πολιτική γραμματεία του κόμματος με την έννοια της συγκρότησης ενός ενιαίου πολιτικού κέντρου και γρήγορων... Και να φύγουν από την κυβέρνηση, εννοείται. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Ή ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα, λέει, κύριε Γεροβασίλη. Και αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός, αλλά το ερώτημα γίνεται γιατί συνδέεται το κλείσιμο αυτής της διαδικασίας της κομματικής με το άνοιγμα μιας άλλης διαδικασίας που λέγεται ανασχηματισμός. Ισχύει, δηλαδή. Δεν νομίζω ότι συνδέεται. Ωστόσο, αυτό το οποίο. Κοιτάξτε, υπάρχει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση κρίνεται για το έργο της. Κρίνεται και από τον Πρωθυπουργό. Με στόχο και ο στόχος και ο δικός μας στόχος και όλων ο στόχος και του Πρωθυπουργού ο στόχος είναι ευέλικτη, γρήγορη, αποτελεσματική διακυβέρνηση της χώρας. Όπου αυτό δημιουργούνται δυσλειτουργίες, που αυτό δεν είναι κατά ανάγκη θέμα προσώπου. Πολύ συχνά είναι θέμα δομής. Ακόμα και δομής των Υπουργείων. Να σας θυμίσω ότι έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα μπροστά μας σύγχρονο, το οποίο είναι τα τεράστια προσφυγικά ρεύματα, με ένα αδύναμο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι ένα σχήμα θα πρέπει δομής, να... όχι από πλευράς δομής. Από πλευράς δομής. Ναι. Για να είναι αποτελεσματικό ένα κυβερνητικό σχήμα, θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις απαιτήσεις της εποχής, τις προτεραιότητες του προγράμματος μιας κυβέρνησης, της προκειμένου περίπτωση της δικιάς μας κυβέρνησης, και να γίνουν όσα χρειάζεται προκειμένου να ελαττωθούν συναρμοδιότητες, δυσλειτουργίες. Που σας εξηγώ ότι δεν είναι κατά ανάγκη. Προαναγγέλλεται ένα αυτόνομο Υπουργείο Μετανάστευσης στην πραγματικότητα ισχυρό? Πιστεύω ότι θα δοθεί βάρος, ναι, στο θέμα του Υπουργείου Μετανάστευσης. Εσείς όμως προαναγγείλατε στην ουσία και τον ανασχηματισμό. Και μάλιστα μιλήσατε για δομικά χαρακτηριστικά. Μίλησα για δομικά χαρακτηριστικά, έχοντας υπόψη προβληματισμούς και κατά καιρού συζητήσεις όσον αφορά τα στοιχεία που σας περιγράφω. Ανεξαρτήτως προσώπων, επαναλαμβάνω. Άρα... Μπορεί ο ικανότερος υπουργός, έχοντας συναρμοδιότητες, μη έχοντας δομή λειτουργική από κάτω που να μπορεί να στηρίξει μια κυβερνητική δύναμη. Να μην μπορεί να λειτουργήσει και αυτό να μην ευθύνεται ο υπουργός, να ευθύνεται το σχήμα. Άρα για μια καινούργια. Για ένα καινούριο σχήμα, εκτιμώ ότι θα ληφθούν υπόψη πρόσωπα και τέτοιοι παράγοντες. Πρόσωπα καινούργια υπάρχουν, κύριε Υπουργέ, να μπουν στην κυβέρνηση. Νέο αίμα. Πρόσωπα καινούργια πάντα υπάρχουν, κύριε Υγονό μου. Πάντα υπάρχουν. Θα δούμε δηλαδή καινούργια πρόσωπα στην κυβέρνηση ή θα δούμε πιο ισχυρά παλιά αυτό πρόσωπα? Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Γιατί, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί μου λέτε ότι μπορεί να είναι ένας καλός υπουργός που να θέλει να κάνει δουλειά, αλλά να μην τον αφήνει η δομή. Επομένως, μπορούμε να δούμε τα ίδια πρόσωπα με περισσότερες αρμοδιότητες ή άλλη δομή υπουργείου. Εκτιμώ ότι θα υπάρχουν και άλλα πρόσωπα. Αλλά αυτό σημαίνει... πραγματικά δεν μπορώ να ξέρω τι είναι στο μυαλό του Πρωθυπουργού. Αυτό είναι όμως πολιτικό που προφανώς ο Πρωθυπουργός αποφασίζει. Θα καταλήξει αυτά τα θέματα. Υπάρχουν δύο θέματα. Πρώτον, ο χρόνος. Διότι τώρα πια είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει και με αυτά που λέτε, ότι θα υπάρξει μια διαδικασία ανασχηματισμού της κυβέρνησης και στα δομικά της χαρακτηριστικά και στα πρόσωπα. Πρώτον, ο χρόνος, αν δηλαδή αυτό γίνεται μετά την αξιολόγηση
ή και πριν ή και κατά τη διάρκεια. Ούτε αυτό το ξέρω όμως. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Και το δεύτερο είναι. Εκείνο που ξέρω είναι η δήλωση του Πρωθυπουργού ότι θα ασχοληθεί με το θέμα, ότι θα αναδομηθεί η κυβέρνηση μετά τις διαδικασίες που θα ολοκληρωθούν στο ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα. Ωραία. Και το δεύτερο στοιχείο. Αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει αυτό, μας λέτε, στην πραγματικότητα. Από εδώ και πέρα ο χρόνος είναι μετράει ανάποδα. Θεωρητικά θα μπορούσε. Και το δεύτερο στοιχείο είναι αν ο ανασχηματισμός θα εξυπηρετήσει και μια πολιτική διεύρυνσης, πολιτικής διεύρυνσης της κυβέρνησης και του σχήματος. Εκτιμώ ότι όλα αυτά είναι οι παράμετροι. Οι παράμετροι μία σας ανέφερα εγώ πριν, μία δεύτερη παράμετρο βάζετε εσείς τώρα. Νομίζω ότι όλες αυτές είναι σοβαρές παράμετροι, οι οποίοι θα επηρεάσουν την απόφαση του Πρωθυπουργού. Μιλάτε για πρόσωπα δηλαδή εξωκοινοβουλευτικά περί αυτού πρόκειται. Και εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσε να είναι και εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, και στην πρώτη κυβέρνηση, στο πρώτο σχήμα, υπάρχουν πρόσωπα έξω από το στενό κομματικό περιβάλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ορθώς. Ανοιχτό είναι όλο αυτό και βεβαίως είναι και η βασική. Είναι κεντρική πολιτική εκτίμηση αλλά και απόφαση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι ανοιχτός στις κοινωνικές δυνάμεις οι οποίοι τον στήριξαν και τον στηρίζουν και θα πρέπει αυτές να εκφράζονται και μέσα από τον κομματικό μηχανισμό ο οποίος θα πρέπει να ανοίξει τις πόρτες του και τις δομές του, όχι ανεξέλεγκτα βεβαίως. Θα δούμε γιατί αυτό και κάτι κρίνεις ότι πασοκοπήσετε. Αυτό ήθελα να πω. Το περισσότερο πασοκ θα δούμε στην κυβέρνηση. Να σας πω κάτι. Ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας όπως την ξέραμε στην Ελλάδα, ξέρετε ότι σήμερα έχει συρρυκνωθεί και ήταν μια ιστορική συρρύκνωση. Με κύριο αίτιο τον πολιτικό προσανατολισμό, ο οποίος ήταν πολύ κοντά στο νεοφιλελεύθερο πνεύμα, απήχε από αρχές σοσιαλδημοκρατίας και πολύ συχνά ταυτισμένος εντελώς. Αυτό το είδαμε σε όλη την προηγούμενη περίοδο. Αυτός είναι και ο λόγος αυτής της συρρύκνωσης του ιστορικού χώρου. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν απευθύνθηκατε ποτέ σε αυτό το χώρο. Μισό λεπτό. Και αυτός είναι και ο λόγος που εσείς δεν απευθύνθηκατε ποτέ σε αυτό το χώρο για κυβερνητική συνεργασία, για σύμβλεψη κτλ. Επισήμως στο χώρο δεν απευθυνθήκαμε και υπάρχει και εκτίμηση και εγώ την έχω διατυπώσει. Στην Ευρώπη έχει αρχίσει να προβληματίζεται και να αλλάζει πορεία σε σχέση με την προηγούμενη, δηλαδή την απόλυτη στήριξη των πολιτικών λιτότητας και επιλογών νεοφιλελεύθερων. Η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη δείχνει να μετατοπίζεται. Αυτό δεν το είδαμε αντιστοίχως να συμβαίνει σε αυτό το χώρο που φέρεται ότι εκφράζει το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Αυτή η οπισθοχώρηση του χώρου αυτού σε νεοφιλελεύθερες επιλογές ήταν και η αιτία της κατάρρευσης του χώρου. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που στήριξαν τη σοσιαλδημοκρατία στη χώρα μας μετακινήθηκαν και ως ψηφοφόροι, αλλά όσοι και σε θέσεις. Πάντως είδαμε στο συνέδριό σας πρόσωπα κόμμα, αλλά παλιά, και σε κυβέρνηση. Υπάρχουν είδαμε και παλιά σήμερα πρόσωπα άνθρωποι να επανακάμπτουν και να έρχονται κοντά σας. Κύριο Τζουμάκας, η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, ο Κοτσακάς. Εμφανίζονται κοντά μας, σας θυμίζω, από το 12, όχι σήμερα. Ναι. Εμφανίζονται ναι, αλλά κοντά αυτό μας. Είναι μια κατηγορία που ασκείται από την πλευρά του Πασόκ, για παράδειγμα. Προφανώς. Ότι εσείς πήρατε το παλιό Πασόκ. Τα ορφανά του Άκη λένε διάφορα. Το καινούργιο έμεινε εδώ. Να εκτιμήσω ότι καινούργιο είναι ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Λουβέρδος, ο κ. Ζευτή. Κοιτάξτε, δεν πρόκειται περί παλιού και καινούργιου. Πρόκειται περί ιδεολογικού και πολιτικού προσανατολισμού. Ο κόσμος στήριξε τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα και με νούμερα πάρα πολύ μεγάλα στις προηγούμενες δεκαετίες. Ωστόσο, αυτός ο κόσμος εγκατέλειψε. Και εγκατέλειψε για αυτούς τους λόγους και όχι εξαιτίας δεν του άρεσε προσωπικά ο τάδε ή ο τάδε. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ ως ένα νέο εγχείρημα απέναντι σε τι, απέναντι στο νεοφιλελεύθερο. Δηλαδή, φαίνεται να διαμορφώθηκαν τελικά δύο πόλοι. Γι' αυτό και στην ουσία δεν υπάρχει και ανάγκη έκφρασης μεσαίου χώρου σήμερα. Αυτό το οποίο εκτιμάται από κάποιους. Ναι, γιατί υπάρχει η άλλη εκτίμηση που λέει ότι ναι. Λοιπόν, για να δούμε όμως τώρα τα κεντρικά. Μας είπατε περί ανασχηματισμού, είδαμε και λίγο και τους πολιτικούς προσανατολισμούς, να δούμε και τι κάνουμε τώρα όμως. Διότι το τώρα, εγώ βλέπω τον Πρωθυπουργό να λέει στο συνέδριό σας, για παράδειγμα, ότι πάμε γρήγορα να κλείσουμε την αξιολόγηση και αυτό σε συνδυασμό με την αρχική ρύθμιση για το χρέος, τις αρχικές ρυθμίσεις για το χρέος και σε συνδυασμό με την ένταξή μας στην ποσοτική χαλάρωση.
Και ακούω τους εταίρους από απέναντι να είναι πιο χρέος. Άλλο 18. Πότε το ακούσατε αυτό, κύριε Λίμπερ? Κύριο Σόιμπλε. Εδώ είπε ο κύριο Σόιμπλε κάθε μέρα. Το κάθε μέρα. Η εταίρη λοιπόν δεν είναι ο κύριο Σόιμπλε. Είναι ένα παράγοντα. Είναι ένα παράγοντα. Ακούω και του άλλου εταίρου, μισό λεπτό. Του άλλου εταίρου, την άλλη πλευρά, το Δέλτα Νιτάφ να σου λέει ναι. Βεβαίω, προφανώ το χρέο είναι μεγάλο πρόβλημα, πρέπει να λυθεί. Αλλά έχουμε μερικά ζητηματάκια να λύσουμε μαζί με το χρέο. Και το ασφαλιστικό, και το φορολογικό, και το εργασιακό. Αυτά τα λύσαμε. Τα λύσαμε από το Μάιο αυτά. Λοιπόν, έχουμε ψηφίσει φορολογικά, έχουμε ψηφίσει ασφαλιστικά νομοσχέδια, τα οποία σας θυμίζω ότι έχουν εγκριθεί και συζητηθεί με τους θεσμούς. Η κυβέρνηση. Και είμαστε σε. Έχουν τα εργασιακά μπροστά μας, κύριε. Η κυβέρνηση υπογράφει η πρώτη αξιολόγηση. Λοιπόν, με όλα αυτά που είπατε, έχει κλείσει. Ναι. Η πρώτη έκλεισε. Ωραία. Έκλεισε. Η δεύτερη αξιολόγηση. Η κυβέρνηση υπογράφει η δεύτερη αξιολόγηση, συμμετέχει, καταλήγει σε δεύτερη αξιολόγηση χωρίς. Ταχύτατα. Λέω. Θέλει ταχύτατα, το καταλάβαμε. Χωρίς ταυτόχρονη ρύθμιση για το χρέος. Κοιτάξτε, η δεύτερη αξιολόγηση, έτσι κι αλλιώς, ανεξάρτητα από όλα τα άλλα, οφείλει και πρέπει και έχουμε δεσμευτεί, όχι μόνο γιατί μας το ζητάνε, αλλά γιατί το θεωρούμε εμείς αναγκαίο, να ολοκληρωθεί γρήγορα και επιτυχώς. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει για να μπορέσουμε να ανοίξουμε το δρόμο για να πάμε παρακάτω. Εξαρτάται από τη ρύθμιση του χρέους. Πάνε μαζί, πακέτο, το ένα εξαρτάται από το άλλο. Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης θεωρείται προαπαιτούμενο για να μπούμε, έτσι έχει αποτυπωθεί και στη συμφωνία του Μαΐου, για να μπούμε σε διαδικασία συζήτησης και ρύθμισης του ελληνικού χρέους. Εμείς λοιπόν, επειδή στρατηγικά ακολουθούμε εξ αρχής το στόχο ότι αυτό, αν δεν ρυθμιστεί και απομειωθεί με όποιο τρόπο το ελληνικό χώρο από τα διέξοδο. Αυτή ήταν θέση μας εξ αρχής και με βάση αυτό γίνεται και ο σχεδιασμός μας. Άρα έχουμε επιλέξει σήμερα τη γρήγορο κλείσιμο της αξιολόγησης προκειμένου. Άρα δεν σημαίνει αποδοχή. Μισό. Σε αυτό, κάθε κλείσιμο να δεν έχει. Κλείσιμο πάση θυσία. Κοιτάξτε. Κλείσιμο με θυσίες. Έχει γίνει και πριν και στην πρώτη αξιολόγηση. Ναι. Με πιστοχωρήσεις. Δεν μπορείς σε μία μάχη μόνο να κερδίζεις. Προφανώς και θα έχεις και πιστοχωρήσεις όταν είσαι μέσα σε μία διαπραγμάτευση και στη συγκυρία εντός εποπτείας. Προφανώς. Mm-hmm. Όμως, εκείνο που δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς είναι ο τελικός στόχος για να κερδίσεις τον πόλεμο. Κάποια μάχη μπορεί να τη χάσεις ή να πιστοχωρήσεις συνειδητά. Είναι μέρος τακτικής. Και νομίζω ότι με αυτό. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι της δεύτερης αξιολόγησης. Εκτιμούμε ότι δεν θα είναι μεγάλο αγκάθι της δεύτερης αξιολόγησης αυτό και το εκτιμούμε βάσιμο, όχι επειδή μας αρέσει, αλλά επειδή ήδη οι διαδικασίες και οι συζητήσεις που γίνονται από την Άνοιξη, σας θυμίζω, δείχνουν ότι όλα διαμορφώνονται κοντά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και με πολλούς συμμετέχοντες, παίχτες, όπως θέλετε πείτε το, να στηρίζουν. Συμμάχους να στηρίζουν μία άποψη για το ευρωπαϊκό κεκτημένο και για το ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συναλλάσσεται. Είναι απόφαση δικαστηρίου αυτού του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεν μπορεί να συναλλάσσεται με παράγοντες έξω από την Ευρώπη, π.χ. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πέραν των ευρωπαϊκών δεδομένων και κεκτημένων. Ότι κυρίου, δεν έχει αρμοδιότητα να το κάνει αυτό. Η τοποθέτηση του κυρίου Ντράγκη εχθές κρίνεται από την κυβέρνηση θετικά. Η κυβέρνηση του κυρίου Ντράγκη κρίνεται θετικά, ναι. Από την κυβέρνηση και κρίνεται θετικά, διότι διατυπώνονται σαφώς απόψεις οι οποίες συγκλίνουν και με τη δική μας άποψη και στάση και τη θεωρούμε υποβοηθητική. Mm-hmm. Διότι είπε χθες ο κύριος Ντράγκη ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να διευθετηθεί το ελληνικό χρέος. Όταν ακούγεται τόσο καθαρά από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ξέρετε, διότι αυτό το θεωρούμε αλλαγή του συσχετισμού. Σας θυμίζω ότι η χώρα μας αρκετούς μήνες πριν, για να μην μιλήσουμε και για προηγούμενη χρονιά. Να πάμε λίγο στο κέντρο, γιατί είχαμε μια απειλή για βόμβα. Στο Ταμείο Παρακαταθήκων. Στο Ταμείο Παρακαταθήκων, στο οποίο Σταύρος ο Ιωαννίδης. Σταύρο. Έλα.